Και επιλέξαμε σήμερα να συνδεθούμε με το Ηράκλειο. Εκεί στην περιοχή της Μεσαράς υπάρχουν πολλά σχολεία, τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί μην βλέπουμε μόνο τι γίνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αυτά που φαίνονται. Υπάρχουν στην επαρχία πολλά σχολεία που είναι σε κακή κατάσταση και τα μαθήματα δεν γίνονται όπως πρέπει. Γίνονται σε προκάτ, με πολλές ελλείψεις. Η κυρία Γενοβέφα Χρουστουλάκη, αν το λέω σωστά, καλή σας ημέρα, είναι μαζί μας. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Φεστού. Μάλιστα. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε. Αλίμονο. Και θέλω να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση εκεί με τα παιδιά, γιατί έχετε κάνει πολλά διαβήματα. Εμείς θέλουμε να δείχνουμε αυτά τα θέματα που είναι στην περιφέρεια, που δεν ακούγονται, γιατί και το Υπουργείο ή οι περιφέρειες πρέπει να τα ακούνε αυτά τα προβλήματα, τα οποία τουλάχιστον να προσπαθήσουν να τα λύσουν. Για πείτε μας. Θα σας πω βεβαίως, αν έχω τη δυνατότητα πρώτα, να δράτω με από ένα σχόλιο σας. Είναι μια μέρα δύσκολη, είπατε προηγουμένως, λόγω της απεργίας. Και πώς θα πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Το θέμα είναι ότι κάθε μέρα για τους εργαζόμενους είναι δύσκολη. Κάθε μέρα για την νεολαία είναι δύσκολη. Και το θέμα είναι να μην πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Κυρία Γενοβέφα, επειδή όσο μιλάτε βλέπουμε τις εικόνες και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από το σχολείο στο Δήμο σας, σωστά? Εκεί πέρα που πηγαίνουν τα παιδιά καθημερινά. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να βλέπω ποιες εικόνες βλέπετε. Ωστόσο, υπάρχουν σχολεία πραγματικά που είναι σε προκατέθουσες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το σχολείο της Γαλλιάς. Από το 2013, μετά από το σεισμό και το γεγονός ότι το σχολείο, το κτίριο, κρίθηκε ακατάλληλο για τη στέγαση των μαθητών, τοποθετήθηκαν 6 αίθουσες box, οι οποίες φαίνεται να αποτελούν πλέον μία μόνιμη λύση. Επίσης, στο ζήτημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής, νήπια θα στεγαστούν σε προκατέθουσες στην αυλή δημοτικού σχολείου. Και βέβαια αυτό δεν είναι προνόμιο εντός εισαγωγικών μόνο στο Δήμο Φεστού, είναι πανελλαδικό το ζήτημα. Και με το νόμο που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζει η καινούργια, δίδεται η δυνατότητα να τοποθετηθούν αυτές οι αίθουσες ακόμα και σε αυλές λυκείων για τη στέγαση της δίχρονης. Και βέβαια ακόμα και για αυτές τις προκάτ δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Βλέπουμε εδώ τουλάχιστον από χρήματα που ήταν για συντήρηση σχολείων από το Δήμο. Έτσι είναι. Βλέπουμε στις φωτογραφίες εδώ ότι αυτά τα προκάτ τουλάχιστον τα έχουν βάψει και έχουν ομορφύνει, αλλά υπάρχουν και σε αυτό στη βασική σχολική μονάδα πάρα πολλές ρογμές και σπασμένα τζάμια. Ναι, είναι αυτό δύσκολο είναι για το χειμώνα. Κατανοώ ότι βλέπετε το κτίριο της Γαλλιάς, το οποίο έχει κρυθεί κατεδαφιστέο. Αλλά σας είπα, είναι μία διαδικασία. Συγγνώμη, μισό λεπτό, στο κτίριο αυτό μπαίνουν παιδιά? Το κτίριο της Γαλλιάς όχι βέβαια, δεν μπαίνουν παιδιά, αλλά είναι στον ίδιο αύριο χώρο που είναι και οι προκατέθουσες. Έχουν φύγει από εδώ και έχουν πάει στα προκάτ. Δηλαδή πες ότι χτύπα ξύλο, γίνεται ένα σεισμός και πέσει το κτίριο και είναι τα παιδάκια στο προαύριο. Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς σας λέω. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό και απλώς μαζεύονται βέβαια τα προβλήματα και έχουν φτάσει σε μια κατάσταση η οποία είναι... Η περιφέρεια, κοιτάξτε, ο κ. Σαρναουτάκης, ο Δήμος, τι σας λένε? Θα σας πω και για το ρόλο της περιφέρειας και για το ρόλο του Δήμου. Τα σχολιά περάσανε το 2010 με το Γκαλλικράτη στην ευθύνη του Δήμου, η σχολική στέγη εννοώ. Ναι. Και αυτό ήταν το τραγικό, αυτό ήταν το έγκλημα, γιατί ακριβώς το κράτος μετέθεσε τις ευθύνες του με το μανδύα της αποκέντρωσης, μετέθεσε τις ευθύνες του σε Δήμους. Οι περιφέρειες αυτό που κάνουν είτε, όχι μόνο ο κ. Σαρναουτάκης, φαντάζομαι ότι το κόλπο είναι γνωστό σε όλες τις περιφέρειες, είτε ανάλογα με συμπάθειες, αντιπάθειες, υποτίθεται αναγκαιότητες, να χρηματοδοτούν επιμέρους ανάγκες, χωρίς ποτέ όμως να έχει γίνει συνολικά ένα σχεδιασμός τέτοιος για τις αναγκαιότητες της σχολικής στέγης. Και δεν είναι μόνο η σχολική στέγη. Είμαι εκπαιδευτικός, εργάζομαι στο Γυμνάσιο Μυρών. Θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή από το μεγαλύτερο σχολείο της Υπαίθρου, περίπου 500 παιδιά
φοιτούν στο σχολείο αυτό, λείπουν 100 ώρες και πλέον μόνο για τα τμήματα ένταξης, χωρίς τις ώρες των τυπικών τμήματων. Κατανοείται ότι είμαστε τέλη Σεπτεμβρίου για άλλη μία χρονιά στην ίδια κατάσταση. Κατανοούμε ότι είναι πολλές οι ελλείψεις για ακόμα μία χρονιά. Κυρία Χουστουλάκη, εμείς όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να ακούγονται και αυτά τα θέματα και αν κάποιος αρμόδιος μπορεί να βοηθήσει. Να ακούγεται η φωνή των γονιών, να ακούγεται η φωνή των νεολαίων, που θα πρέπει η φωνή των γονιών που είναι εργαζόμενοι, άνεργοι, σήμερα να διατρανωθεί και όλα τα συλλαλητήρια για αυτά που αναδιούμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα στη Φεστό.